Γεια σα, κυρίε και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. 10 λεπτά αφιερωμένα στην υγεία μα. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Μηρέα, χειρουργό, οτορινολαριγκολόγο, επιστημονικό διευθυντή του Excellence Medical Institute. Σα καλ... καλωσορίζω για μία ακόμη φορά εδώ στην εκπομπή μα, κύριε Μηρέα. Καλημέρα. Και yeah. σα φωνάξαμε σήμερα εδώ, καθώ διαπιστώσαμε. Α, έτσι, διαβάζοντας μέσα στο διαδίκτυο και τα διάφορα έτσι που φτάνουν σε μας ότι η βραχνάδα τελικά στη φωνή, το, το βράχνιασμα αυτό που κάνουμε, δεν οφείλεται πάντα σε ένα απλό κρυολόγημα, κρυώσαμε λίγο ο λαιμός και έχουμε αυτή τη βραχνάδα. Μπορεί να υποκρύπτει και άλλα πράγματα, ύποπτα και μη και απλά. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να δούμε α, τι ακριβώς, πού μπορεί μάλλον α, να οφείλεται αυτή η βραχνάδα στη φωνή. Κοιτάξτε, η, <coughs> η βραχνάδα αρχίζει και μας ανησυχεί mm -hmm. από τη στιγμή που περάσει κάποιες μέρες διάρκειας. Δηλαδή, μια, ένα βράχνιασμα στη φωνή, το οποίο διαρκεί μία-δύο ημέρες, μία βδομαδούλα-δέκα μέρες, Κοιτάξτε, δεν θεωρούμε ότι είναι ύποπτο. Από εκεί και μετά και δεν χρήζει κάποιες ιδιαίτερες Ε, Σίγουρα εάν κάποιος έχει βραχνιάσει μετά από κάτι το οξύ, δηλαδή κάποιος ιδίως άντρες πήγανε στο γήπεδο, βάλαν τις φωνές, έγινε κάτι, Απότομο. Το απότομο, ναι, mm. θέλει μια διερεύνηση. Αυτό όμω το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μια γενικότερη γρυπόδου συνδρομή που λέμε, δεν θα έπρεπε να μα ανησυχεί ιδιαίτερα. Όμω, όταν το βράχνεσμα, ιδίω ξεπερνάει τι 15-20 ημέρε ή αρχίζει και διαρκεί μήνε πόσο μάλλον χρόνια, και συνδυάζεται ακόμη περισσότερο και με κάπνισμα mm -hmm. και κατανάλωση αλκοόλ, ε, τότε πρέπει να αρχίσουμε Οπωσδήποτε τη διερεύνηση και μια επικοδομητική ανησυχία δεν θα κάνει κακό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, λίγο έτσι, αν συνοδεύεται με λίγο γδάσιμο στο λαιμό, όπω είπατε, ή αν τέλο πάντων είναι μετά από έντονη προσπάθεια που σίγουρα προκαλείται μια βραχνάδα, ή εσεί είπατε του άνδρε που πηγαίνουν στο γήπεδο και φωνάζουν, ή mm -hmm. μια γυναίκα που παθαίνει ιστερία και αρχίζει και φωνάζει, ναι, επίση το ίδιο μπορεί να συμβεί. Ε, όταν λοιπόν όμως δούμε ότι αυτό <coughs> συμβαίνει ξαφνικά και έχει μία διάρκεια, πρέπει να το διερευνήσουμε. Για ποιους λόγους, τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό. Mm. είπατε, βέβαια αν συνδυάζεται, ακόμα χειρότερα να συνδυάζεται με κάπνισμα και, και αλκοόλ. Και κατανάλωση αλκοόλ. Mm -hmm. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο όλος ο κόσμο φοβάται, πάντα το νου μας πάει στο κακό, ε, είναι μια κακοήθηση εξαλλαγή και... Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ένα συνδυασμό <coughs> κακής χρήσης της φωνής μαζί με κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος ε, πολλαπλασιάζει περίπου τις, δυνα... τις πιθανότητες εμφάνισης κακοήθειας ε, γύρω στις 30 φορές. Είναι τεράστιο το, Α, το νούμερο, είναι 3.000% mm -hmm. επάνω. Τώρα, ε, τα πιο κλασικά αθώα ας το πούμε, αλλά... Ε, πλέον παγιωμένα πρόβληματα είναι η εμφάνιση ε, κάποιου μικρού πολύποδα mm -hmm. ε, ή το κομβίον που λέμε των αειδών, των τραγουδιστών. Περισσότερο πλέον δεν είναι των αειδών, είναι και των ατόμων που μιλάνε πάρα πολύ στο επάγγελμα τους, ε, τηλεφωνητές, δάσκαλοι, καθηγητές, όσοι κάνουν συνεχόμενη χρήση της φωνής και ουσιαστικά παίρνουν μια ανάσα και με μια ανάσα βγάζουν τρει παραγράφου ομιλία. Ε, λογικό και επόμενο είναι σιγά σιγά οι φωνητικές χορδέ να μην αντέχουν. Να μην αντέχουν από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιε άλλε καταστάσει, π.χ. μετά από πολλα... διασώρι που μπορεί να έχουμε σε κάποιου ασθενεί mm -hmm. που έχουμε στο νοσοκομείο για αρκετό καιρό. Και μετά πηγαίνουμε σε κάποιου καλοήθη όγκου ή και κακοήθη όγκου. Αυτό πώς, ε, όταν εγώ διαπιστώσω ότι έχω έτσι ένα θέμα με ένα βράχνιασμα τη φωνή, mm -hmm. το οποίο επιμένει. Έρχομαι στον οδωρινολαρυγκολόγο και εκείνος σε τι εξετάσεις πρέπει να με υποβάλει για να βρει το αίτιο. Εκτός από μια γενική οριλά εξέταση, mm -hmm. να ρίξουμε μια ματιά στη μύτη, στο φαρίγκα, στα αυτακιά, γιατί όλα αυτά μπορεί να είναι στα πλαίσια μιας γρυπόδου συνδρομής. Αυτό που μένει είναι να δούμε το λάριγγα. Ο λάριγγας επειδή όμω οι φωνητικές χορδές είναι πιο χαμηλά από το επίπεδο που μπορούμε να δούμε με το ξυλάκι το κλασικό mm -hmm. που έχουμε το γλωσσοπίεστρο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να δούμε προς τα κάτω. Αυτό το βλέπουμε είτε με ένα καθρεφτάκι, μια έμεση λαριγκοσκόπηση που λέμε, είτε και με μια ενδοσκόπηση με άκαμπτα ή εύκαμπτα ενδοσκόπια. Οπότε έχουμε μια απευθεία εικόνα την οποία τη βλέπει ή ο γιατρό, ή μπορεί να περάσει την εικόνα σε έναν υπολογιστή ή σε κάποιο άλλο μηχάνημα και να τη δει μαζί με τον ασθενή, ούτω ώστε να έχει και ο ασθενή απευθεία μια εικόνα του προβλήματο. Και από εκεί λοιπόν έχουμε την εικόνα του τι σπταίει, τι φταίει τέλο πάντων για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Αν βρεθεί, για παράδειγμα, ένας πολύποδας, μέσω αυτής της εξέτασης μπορεί να παρθεί και κάποιο δείγμα κάτι προκειμένου να σταλεί Κοίτα, για βιοψία ναι. ή χρειάζεται Αυτό πιο εξειδικευμένη που, εξέταση. Ναι. Αυτό που συνηθίζεται mm -hmm. ε, είναι από τη στιγμή που εντοπίσουμε ένα πρόβλημα και αποσαφινιστεί ότι δεν mm -hmm. είναι κάτι τόξη γιατί υπάρχουν κάποια μικρά μορφωματάκια τα οποία mm -hmm. μπορεί να αναμείνουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να τα αντιμετωπίσουμε. Από τη στιγμή που παγιωθεί το πρόβλημα, αυτό μπαίνουμε σε χειρουργείο, όχι για πολλή ώρα, για κάποια λεπτά τη ώρα. Είναι ένα δεκάλεπτο, α το πούμε, πρέπει να κοιμηθεί ο ασθενή, ώστε να βγάλουμε τη βλάβη πλήρω. Δεν τσιμπάμε δηλαδή λίγο τη βλάβη, εξαιρούμε τη βλάβη, το σύνολο τη βλάβη, για να δούμε και πόσο βαθιά πάει. Γιατί μα ενδιαφέρει όχι μόνο να πάρουμε ένα μικρό κομματάκι, να δώσουμε και την καθαρή πλέον φωνή στον ασθενή και να είμαστε και σίγουροι ιστολογικά ότι δεν υπάρχει πιο βαθιά πρόβλημα, γιατί η εικόνα είναι διαφορετική από την ιστολογική εξέταση. Μάλιστα. Να παρακολουθήσουμε, παρακολουθούμε ήδη μάλλον, mm -hmm. τον πο, πολύποδα σε φωνητικές χορδές. Ναι, είναι οι δύο επάνω εικόνες, είναι κανονικές εικόνες ενδοσκοπίου και κάτω, αν και δεν το συνηθίζουμε, δεν το έβαλα, που μπορεί να το πιάσει μέχρι και η αξονική, η μαγνητική τομογραφία το πολυποδάκι το συγκεκριμένο. Είναι έτσι. αυτό το μαύρο, η μαύρη κουκίδα είναι, που μπορούμε είναι, να όλα. Είναι να δούμε. Στο, στη μέση στην γλωτίδα έτσι που βλέπουμε ε, μπορούμε να δούμε του πολύποδε. Αυτέ τα δύο τα άσπρα που βλέπουμε και στην αριστερή εικόνα και στη δεξιά mm -hmm. είναι οι φωνητικέ χορδέ. Αυτό το εξοκοματάκι που υπάρχει και στι δύο εικόνε είναι ένα πολύποδα στην κάθε. <συσ będą> ε, μία από προστεύτε. τις εικόνες. Μάλιστα. Έτσι. Α, αυτό λοιπόν το πρόβλημα θα ήταν ένα από τα αίτια α, για την βραχνάδα. Για την βραχνάδα, mm -hmm. βέβαια. Α, και αυτό αφαιρείται ε, όταν το εντοπίσουμε πλέον. Mm -hmm. Πώ αντιμετωπίζεται, επεμβατικά, χειρουργικά. Ναι, μόνο χειρουργικά mm -hmm. μπορεί. Δεν περνάει με κάποια φάρμακα. Μερικέ φορέ, επειδή ο ασθενή έρχεται. Ενώ έχει έναν πολύποδα, mm -hmm. ε, έρχεται και κάποια στιγμή που ο συγκεκριμένο ασθενή κρυώνει. Οπότε επιδεινώνεται το πρόβλημα. Πολλέ φορέ περιμένουμε τουλάχιστον να περάσει η οξία φάση, δηλαδή έχει και τη λαριγκίτεδα εκτό από τον πολύποδα, οπότε να εκτιμήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να δώσουμε κάποια φαρμακάκια, συνήθω κάποια κορτικοειδή, γιατί στι λαριγκίτε είναι σχεδόν ε, απίθανο να χρειαστεί να δώσουμε κάποια αντιβίωση και κάποιες εισπνοές με χαμόμυλακι, ευκάλυπτο ή κάτι τέτοιο και ενυδάτωση. Συνήθως δεν είναι καλό να ξεραίνουμε με πολλά σπρέι. Μάλιστα. Α, νομίζω ότι υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο mm -hmm. γιατρέ, το οποίο θα α, μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε α, mm. στο βίντεο αυτό. Mm. Αυτό είναι. Mm. Ναι, ναι. Τι παρακολουθούμε εδώ. Εδώ βλέπουμε Εδώ είδαμε μια, βλέπουμε μία εικόνα από πριν από το χειρουργείο. Έτσι. Θα φανεί στην, στην είσοδο, βλέπουμε δύο γραμμούλες αριστερά-δεξιά που είναι φωνητικές χορδές και αυτό το πραγματάκι που βλέπουμε που ασπρίζει ναι. είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι μετά το χειρουργείο, είναι η πρώτη μετεχειρητική ημέρα, οπότε έχει αφαιρεθεί το, το πρόβλημα και δεν το βλέπουμε καθόλου στο κέντρο της ε, οθόνης. Μάλιστα. Υπάρχει και ένα artifact, είναι λίγο, mm -hmm. κάποιες εκκρισούλες που είναι λίγο πικτές, αλλά άμεση είναι η πρώτη μεταχειρητική ημέρα. Μάλιστα. Με εύκολο τρόπο, λοιπόν, μπορούμε, αν τα πράγματα mm -hmm. είναι απλά, να απαλλαγούμε από το θέμα αυτό. Αν, όμοι γένετο, α, δυσκολεύουν τα πράγματα, α, εκεί πώς το αντιμετωπίζουμε... Υπάρχει προφανώς και εκεί χειρουργική επέμβαση και... Εννοείται όταν υπάρχει αποτέλεσμα όταν υπάρχει ιστολογικό το, σωστά. το οποίο δεν είναι υπέρ μας. Mm -hmm. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση ανάλογα με τη σταδιοποίηση υπάρχει μια πλήρης διερεύνηση. Δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες απικοστηρινιστικές εξετάσεις αξονική, μαγνητική τραχύλου ε, η βιοψία mm -hmm. σε συνδυασμό με αυτέ θα μα βγάλει μια σταδιοποίηση. Ανάλογα με το μέγεθος πλέον του προβλήματο, μπορεί να κάνουμε πάλι μια λίγο πιο μεγάλη αφαίρεση, να στείλουμε τον ασθενή για ακτινοβολία, η οποία έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Πρώτου, δευτερού, σταδίου. Συνήθω στέλνουμε. Πλέον για ακτινοβολία. Ε, θεραπεύεται πλήρω ο ασθενή. Και ε, δυστυχώ, εάν έχει αργήσει να έρθει στον γιατρό, μετά μπορεί να είναι ακόμη πιο μεγάλα τα χειρουργεία ε, που φτάνουν μέχρι και στην αφαίρεση πλήρω του λάριγκα. Αλλά ε, εάν κάποιο έρθει αρκετά νωρί, ε, ε, είναι χρειάζεται... πολύ καλό. Σωστά. Και το βασικότερο είναι βέβαια μετά το χειρουργείο, είτε είναι μια απλή βιοψία. Τέτοιου είδου και αποδειχτεί είναι καλή είτε είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα για να είναι συνεπή ο ασθενή απέναντι στον εαυτό του. Γιατί αν συνεχίζει και έχει την κακή συνήθεια του καπνίσματος, πόσο μάλλον με συνδυασμό με κατανάλωση αλκοόλ, ε, είναι μονόδρομος το ότι θα υπάρχει υποτροπή και θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μετά από αυτά τα χειρουργεία, ακόμα και τα απλά τα οποία αναφέραμε πριν, οι φωνή αυτές οι λειτουργίες επανέρχονται άμεσα, γιατρέ. Ε, συμπραγματικά... Για παράδειγμα, αυτό το πολύποδα που είδαμε στις φωνητικές mm -hmm. χορδές. Είδαμε και το βίντεο πώς ήταν πριν, πώς είναι μετά το χειρουργείο την επόμενη ημέρα. Ε, Αυτό ο άνθρωπο έχει κανονικά τη φωνή του, μιλάει κανονικά, σαν. Στην πραγματικότητα, εμείς, μπορεί να, έχει... να μιλήσει από την επόμενη mm -hmm. μέρα. Αλλά εμεί, επειδή είναι τραυματισμένη περιοχή, ε, δίνουμε κάποιε οδηγίε. Ε, οι οδηγίε είναι αρκετά απλέ. Την πρώτη με δεύτερη μετεχειριδική μέρα δεν μιλάει καθόλου, υπάρχει πλήρη αφωνία. Από την τρίτη μέρα ξεκινάμε και λέμε μία ε, ε, ήρεμη, ήπια ομιλία, χωρί μεγάλε εντάσει, mm -hmm. όχι ψιθυριστή ομιλία, για πέντε λεπτά. Την τέταρτη μέρα πάμε στα 10 λεπτά, 5 λεπτά περίπου προσέτουμε κάθε μέρα. Από τη στιγμή που θα περάσουμε γύρω στις 10-15 μέρες έχουμε φτάσει σε ένα καλό χρονικό διάστημα που μπορεί ο ασθενής να μιλήσει μετεγχειρητικά. Απλώς αφήνουμε την ένταση να ανέβει περίπου μετά τον μήνα. Α, mm -hmm. uh, Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα βίντεο να παρακολουθήσουμε. Mm -hmm. uh, κλείνοντας έτσι και την uh, Εδώ βλέπουμε... συζήτηση αυτή. Mm -hmm. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες okay. από ένα είδημα διάχυτο της περιοχής. Μπορούμε να δούμε και το επόμενο. Και εδώ βλέπουμε ε, ουσιαστικά πώς γίνεται η αφαίρεση μιας πολύ μικρής βλάβης. Ουσιαστικά πιάνουμε, βλέπουμε αριστερά το πρόβλημα. Okay. Στη μέση είναι πώς πιάνουμε με τις ειδικέ λαβίδες σύλληψη και στη συνέχεια πώς αφαιρούμε το συγκεκριμένο ε, πρόβλημα. Μπορούμε να δούμε και το, τα επόμενα. Εδώ είναι ε, μορφολογικά πλέον κάποια προβλήματα, δεν είναι αυτές οι εξωφυτικές βλάβες. Mm -hmm. Είναι ε, προάγγελοι βέβαια κακών αυτά. Να δούμε και το επόμενο. Εδώ είναι και κάποιες άλλες μάζες που μπορεί να έχουμε, είναι συγγενή mm -hmm. προβλήματα, κάποια αιμαγγιώματα, ιδίως σε παιδική ηλικία. Να δούμε λίγο το παρακάτω. Και εδώ, και εδώ πλέον δυστυχώς αρχίζουμε και είμαστε στα κακά που είπαμε. Είτε είναι μικρής έκτασης είτε μεγαλύτερης. Και εννοείται ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πρώτον να πως ο, ο ασθενής το πρόβλημα και ότι ό,τι και να του κάνουμε εμείς, αν δεν συμμορφωθεί αυτός απέναντι σε αυτά που πρέπει, ε, τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Μάλιστα. Με το μήνυμα αυτό κιόλα, κύριε Μηρέα, να κλείσουμε και την σημερινή μας συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τον, την αναπνοή μας. Έχουμε δυσχέρειες στην ελληνική αναπνοή από πολλές αιτίε, αλλά επίσης διορθώνονται. Όλα αυτά αύριο όμως, Εναι. αφού πάρω τη διαβέωση ότι θα είστε και πάλι εδώ. Κυρίε και κύριοι, ευθύ αμέσω δίνουμε τη σκητάλη στη Μαρία και το Μανώλη για τα υπόλοιπα θέματα τη εκπομπή. Αύριο κοντά σα την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Νιώθετε το στόμα σα ξηρό. Ξηροστόμ. Η νέα σειρά προϊόντων στοματική υγιεινή κατά τη ξηροστομία. Με αντιοξιδωτικέ ιδιότητε και προστασία από φλεγμονέ. Ξηροστόμ. Γιατί η υγεία μα ξεκινάει από το στόμα.